Αρχηγέ, συναγωνιστές, καταρχάς θέλω να σας καλωσορίσω όλους και επίσημα στα νέα γραφεία της τοπικής Πειραιώς και να ευχαριστήσω τον αρχηγό που μας τιμά με την παρουσία του. Βρισκόμαστε 4 σχεδόν χρόνια από εκείνον τον Σεπτέμβριο που σηματοδότησε την έναρξη του κύματος διώξεων κατά του κινήματός μας και της ηγεσίας του. 4 χρόνια από εκείνο το βράδυ του Νοεμβρίου όταν δολοφονήθηκαν άναδρα οι δύο συναγωνιστές, ήρωες της ιδέας μας, ο Γιώργος και ο Μάνος. Έχουμε χρέος στις ψυχές των νεκρών να μην κάνουμε ποτέ πίσω. Έχουμε χρέος προς την ιερά ιδέα του εθνικισμού να μην την τροπιάσουμε. Σας δίνουμε το λόγο μας ότι και από αυτό το γραφείο θα είναι ένα κάστρο της Χρυσής Αυγής. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα που κάναμε και δεν θα κάνουμε ποτέ πίσω. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους εσάς που σε διώξεις δολοφονίες γεμίζετε τα γραφεία μας και θα συνεχίσετε να το κάνετε. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους εσάς που δεν το βάζετε κάτω και πάτε κόντρα σε ένα σάπιο σύστημα. Ο κάθε ένας από εμάς από το μετερίζι του θα αγωνιστούμε να πάρουμε την πατρίδα μας πίσω, να ελευθερώσουμε το έθνος. Αυτό που ζει η πατρίδα μας είναι ένα έσχος. Υπάρχει κι άλλη κατρακύλα. Μετά από αυτά τα επέσχυντα που περάσανε για τα 15χρονα παιδιά μας, θέλουν να αφανίσουν το έθνος μας. Όμως δεν πρέπει να το βάλουμε κάτω. Τώρα θα φέρουν και για την νομιμοποίηση της κάναβης. Εμείς θα αντισταθούμε. Το οφείλουμε σε αυτά τα παιδιά, στο Μάνο και στο Γιώργο. Να μην πάει χαμένο το αίμα τους. Πρέπει να αγωνιστούμε για να δικαιώσουμε τον αγώνα αυτών των παιδιών και του αρχηγού μας φυσικά. Ευχαριστώ. Ο αγώνας μας είναι εθνικοαπαλευθερωτικός. Αγωνιζόμαστε για την νίκη, αγωνιζόμαστε για την ελευθερία της πατρίδος. Δεν θα κάνουμε πίσω. Αρχηγέ, Χρυσή Αυγή σημαίνει Ελλάδα. Εσύ μας το δίδαξες. Και Ελλάδα σημαίνει Χρυσή Αυγή. Να προσθέσω. Να προσθέσω ότι νίκη σημαίνει Νικόλαος Μιχαλολιάκος και Νικόλαος Μιχαλολιάκος σημαίνει νίκη. Εσύ το αρχηγός. Πολύ σωστά λένε ο Πειραιάς είναι το κάστρο της Χρυσής Αυγής. Αυτό το κάστρο να το υψώσουμε ψηλά όλοι ενωμένοι από αυτά τα γραφεία ως επίκεντρο να απλωθούμε σε δρόμους, σε πλατείες, στο κέντρο του Πειραιά και στις πολύπαθες συνοικίες της Β' Πειραιώς, στο Πέραμα, στην Αμφιάλη, στο Κερατσίνι, εκεί όπου χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού, η καρδιά της Χρυσής Αυγής. Να είστε όλοι καλά, να είστε δυνατοί. Δεν από τίποτα άλλο να μιλήσει η ψυχή του Πειραιά, ο Γιάννης ο Λαγός και κυρίως ο αρχηγός μας, ο Νίκος ο Μιχαλολιάκος. Συναγωνιστές, συναγωνίστρες, καλησπέρα για άλλη μια φορά. Τα εγγένεια των γραφείων μας, τα εγγένεια της νέας τοπικής του Πειραιά. Σε όποια γραφεία και να είμαστε, από παλιά με κάποιους από εσάς γνωριζόμαστε, από κάποια γραφεία μικρά στη Γούναρη, σε ένα γραφείο που χώραγε 15 άτομα, από εκεί ξεκίνησε η Χρυσή Αυγή στον Πειραιά. Αναπτύχθηκε, δυνάμωσε και τώρα είναι ο κυρίαρχος σε πλατείες, σε δρόμους και κυρίως στις καρδιές των Ελλήνων, στις καρδιές των Πειραιωτών. Η Χρυσή Αυγή είναι εδώ, είναι δυναμική. Τα ποσοστά μας μεγαλώνουν, αλλά κυρίως μεγαλώνει η απήχηση που έχουμε στην ελληνική κοινωνία. Ζούμε σε μια εποχή παραλόγου. Το αφύσικο έχει γίνει φυσικό. Και εμείς λοιπόν τι κάνουμε, δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά το να μαχόμαστε για το κανονικό, για την κανονικότητα και για το φυσιολογικό. Είμαστε Έλληνες, είμαστε πατριώτες, είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, είμαστε χρυσαυγίτες. Αυτό θα κάνουμε μέχρι το τέλος. Σας ευχαριστώ όλους. Και έχω την τιμή να καλέσω στο βήμα τον εμψυχωτή, τον αρχηγό και ηγέτη της Χρυσής Αυγής, τον Νικόλαο Μιχαλολιάκο. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, μεγάλη χαρά και η τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ στα εγγένεια των νέων γραφείων της τοπικής οργανώσεως Πειραιώς. Να κάνω μια ιδιαίτερη προσφώνηση σε ένα άτομο που βρίσκεται ανάμεσά μας σήμερα. Είναι ο κύριος Φώτης Παπαθανάσης από τη Βόρειο Ήπειρο, συγγραφέας, ο οποίος έχει γράψει ένα συγκλονιστικό βιβλίο για τον αείμνηστο αδελφό του, για έναν εθνομάρτυρα, τον Φίλιππο, τον οποίο αποχαιρέτησε μικρό παιδί και έμαθε το θάνατό του αργότερα. Όλες αυτές τις ιστορίες ηρωισμού,
εθνομαρτύρων. Δεν τις μάθαμε ποτέ. Γιατί δυστυχώς μέσα σε αυτή τη χώρα υπάρχει μια δικτατορία Μπολσεβίκων που κατευθύνει τη δημόσια ζωή. Αυτό προπαντός δεν μας συγχώρεσαν σε εμάς τη Χρυσή Αυγή. Ότι ήμασταν οι πρώτοι και οι μοναδικοί σε αυτή τη χώρα που βγήκαμε στο πεζοδρόμιο, που φωνάξαμε το σύνθημα. Αυτοί οι δρόμοι, αυτές οι γειτονιές ανήκουν στους Έλληνες και τους εθνικιστές. Πρόσφατα έδωσα μία συνέντευξη σε μία εφημερίδα, θα δημοσιευθεί τις επόμενες ημέρες, όπου με ρώτησαν εάν αισθάνεται η Χρυσή Αυγή δικαιωμένη από τη γραμμή που κράτησε έναντι των μνημονίων για 7 ολόκληρα χρόνια. Είμαστε απόλυτα δικαιωμένοι. Και θα σας θυμίσω, πριν αναφερθώ συγκεκριμένα, ότι πριν λίγες εβδομάδες ένας αριστερός πολιτικός στη Γαλλία, ο Μελανσόν, είπε ότι πρέπει να κατέβει από την Γαλλική Εθνοσυνέλευση η σημαία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θυμίζω ότι εκείνο το καλοκαίρι του 2015 στη Βουλή, όταν εσυζητάτο το ζήτημα και του δημοψηφίσματος και όλων αυτών των σχετικών, τα οποία ξεπούλησε ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι είχα πει ότι σε αυτή τη σημαία την μπλε με τα κίτρινα αστέρια, εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε χύσει ούτε μια σταγόνα αίμα. Και γι' αυτό δεν θα δείτε ποτέ σε γραφείο της Χρυσής Αυγής σημαία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Είμαστε πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα Έλληνες. Αυτοί όμως θεωρούν προδοσία το να μιλήσει κανείς κατά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ακόμη και αν μας εξοντώνει από πάσης απόψεως και καταστρέφει την εθνική μας οικονομία. Άλλωστε είμαστε στον Πειραιά. Μια πόλη που νομίζω ότι είναι μία από τις πρώτες, εάν όχι η πρώτη στην Ελλάδα, σε ανεργία. Τη στιγμή όπου ήταν ένα μελίσι κυριολεκτικά ολόκληρος ο Πειραιάς, με εργοστάσια, βιοτεχνίες και δούλευε κόσμος, ο οποίος σήμερα είναι άνεργος και υπάρχουν και χειρότερα. Υπάρχει μισό εκατομμύριο Έλληνες που αναγκάστηκαν να εξοριστούν κυριολεκτικά, να φύγουν από την πατρίδα τους χάρη αυτής της αισχρής πολιτικής των μνημονίων. Δικαιωθήκαμε λοιπόν για τη στάση μας. Τα μνημόνια είναι η καταστροφή της εθνικής οικονομίας. Αλλά δεν θα δικαιωθήκαμε ακόμη. Θα δικαιωθούμε όταν θα πάψουν τα μνημόνια. Και δεν θα πάψουν τα μνημόνια με τους πολιτικάντιδες, παρά μόνο με μια Χρυσή Αυγή του ελληνισμού, με τους εθνικιστές. Βγαίνει ο Τσίπρας και λέει ότι τον Αύγουστο του 2018, που θα τελειώσουν τα μνημόνια, θα αρχίσει μια νέα εποχή για την Ελλάδα. Βγαίνει από την άλλη πλευρά και ο ανταγωνιστής του για την εξουσία, Κυριάκος Μητσοτάκης, και λέει περίπου τα ίδια, ότι θα φέρει επενδύσεις, θα έρθουν ξαφνικά η εποχή των παχαίων αγελάδων. Λένε ψέματα. Βγήκε ο ίδιος ο Μοσκοβισή, βγήκε ο Ντάισενμπουμ, βγήκαν όλοι και είπανε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να τελειώσει η Επιτροπή. Ποια μνημόνια θα τελειώσουν? Ποια μνημόνια θα τελειώσουν? Πώς είναι δυνατόν να τελειώσουν τα μνημόνια όταν έχουμε πάρει δάνεια με το αγγλικό δίκαιο, που σημαίνει ότι πάβει η εθνική κυριαρχία, πάβει η εθνική ασυλία και οποιοδήποτε, αν χρωστάει το ελληνικό κράτος, μπορεί να έρθει και να κατάσχει και τις περιουσίες Ελλήνων πολιτών, ακόμη και τα πολεμικά μας αεροσκάφη, ακόμη και τα πολεμικά μας σκάφη. Έχουν υποδουλώσει τη χώρα. Έχουν εκχωρήσει την εθνική κυριαρχία. Και αυτό για μας είναι λόγος πρώτος και κύριος να μην δεχόμαστε σε καμία περίπτωση την πολιτική των μνημονίων. Ακόμη κι αν ήταν να είναι ανθυρά τα πράγματα στην οικονομία, να είναι πλούσιοι όλοι οι Έλληνες, δεν θα το θέλαμε. Γιατί για μας πάνω από τα υλικά αγαθά, πάνω από το πλούτο, είναι η εθνική ελευθερία. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, το νομοσχέδιο αυτό για την αλλαγή φύλου ήταν κομβικό και έδειχνε χαρακτηριστικά ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να αγωνιστούν για τις παραδοσιακές αξίες των Ελλήνων. Ποιοι είναι αυτοί που είναι διατεθειμένοι στην εποχή της παγκοσμιοποίησης να πούνε όχι και να βάλουν τα στήθη τους μπροστά για να μην περάσει στην πατρίδα μας.
Και αυτή απεδείχθη ότι είναι μόνο οι χρυσαυγίτες και οι χρυσαυγίτισσες και κανένας άλλος. Τέσσερα χρόνια διώξεων. Σαν τέτοιες μέρες τα 2013, μαζί με τον Γιάννη τον Λαγό και τον Χρήστο τον Παπά, ήμασταν στα κελιά των φυλακών Κορυδαλλού. Όμως ήμασταν ελεύθεροι. Ήμασταν ελεύθεροι, πολιορκημένοι. Και σήμερα είμαστε εδώ δίπλα σας για να σας πούμε ότι ο αγώνας δεν τέλειωσε, τώρα αρχίζει και τα τέσσερα αυτά χρόνια. Τέσσερα αυτά χρόνια των σκληρών διώξεων δείχνουν ότι αντέχουμε. Έφυγαν ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, κάποιος άλλος από μία περιοχή, κάποιος άλλος από την άλλη περιοχή. Μείναμε όλοι εμείς εδώ, δυνατοί, με ψηλά τη σημαία.